Όχι, θα μου το χαλάσει τον προσωπικό. Όχι, δεν στο χαλάω. Εντάξει. Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε αφέλειες εύκολα και γρήγορα. Εύκολα και γρήγορα, παιδιά. Αφέλειες εύκολα και γρήγορα. Με hair contrast. Να σου πω κάτι, Ελένη. Ναι. Μη μου χαλάς το προστίνω και το ανοίγεις χωρίστρα. Ωραία, συγγνώμη. Έτσι. Απλά νομίζω ότι το σημαντικότερο για αυτούς που έχουν το μαλλί, το μακρύ, ναι, είναι ένα. Κύριε, η σημαντικότερη κίνηση τώρα. Μπορούμε να έχουμε περίμενε καλέ, περίμενε καλέ τηλεσκηνοθέτησα. Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτη, ξέρεις ότι οι άνθρωποι που έχουν το μακρύ, το μαλλί, νομίζω ότι η κίνηση, Ελένη, θα συμφωνήσει, ναι, είναι μία. Δηλαδή, είναι αυτό. Δηλαδή, ακριβώς, εάν ναι, έχεις ναι, μακρύ μαλλί το και δεν κάνεις αυτό, δεν έχεις τίποτα. Αχ, τώρα ξέρεις ποιον μου θυμίζεις, την τραβηγμένη χήνα. Α, νόμιζα τραβηγμένη χήνης εσύ. Να σου πω, Ελένη, με είδατε με αυτό. Με είδατε. Κάνε μου αποτοποθέτηση. Κοιτάξτε πόσο εύκολα, γρήγορα και απλά. Ένα τσακ. Ένα τσακ. Το κλιπ. Και ξανά ο Θεός που ήταν είναι πριν μπροστά σας. Λοιπόν, θέλω να με δω λίγο με ένα, με αυτό, ξανθώ, έτσι, θέλω να δω λίγο το ξανθό μου. Να δω δηλαδή πώς θα μου είναι, το μαύρο της πάει πολύ της ζέτας. Λοιπόν, Ελένη, θέλω να σου πω, η τοποθέτηση αυτή είναι κλειψάκια, έτσι, είναι. Ακριβώς, τα οποία... Είναι, δεν βλέπω. Ναι. Τα οποία επειδή είναι μικρά, είναι νέα τεχνολογία και δεν φεύγει. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Νόμιζα ότι είναι στον αέρα αυτό ότι θα μου φύγει, ενώ στην ουσία δεν φεύγει. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Με αυτό να ρωτήσω κάτι, μπορεί. Πες, παιδί μου, ότι πας κάπου. Ναι. Μια γυναίκα γνωρίζει κάποιον και πάει, ας πούμε, κάνει την περίπτυξη. Ναι. Και μετά θέλει να πάει και καλά να λουστεί. Ναι. Αλλά δεν θέλει να του δείξω, θα πρέπει να τα βγάλει. Ναι, θα πάει στο μπάνιο λοιπόν, θα τα βγάλει και όταν βγει θα τα ξαναβάλει. Α, μπράβο, με πολύ εύκολο τρόπο. Έτσι. Και θέλω να κάνω και μία τοποθέτηση για να δείτε πόσο εύκολο είναι. Αυτό είναι η πάνω-πάνω, σωστά. Ακριβώς, το πιο μεγάλο. Άρα, εδώ, όπου όχι, κλείνει... Όχι, εγώ να στο βάλω λίγο, για να είμαστε... Να... Πρέπει ναι, να βγούμε... Ωστόσο, να πούμε τα τηλέφωνα, μισό λεπτό, 27440... 66437. Εδώ το κάνουμε σε μένα για να δείτε ότι και θαύματα γίνονται με τη hair contrast. Μπαίνει και σου παντού πάει πολύ το μαύρο. Και είναι πολύ μόδα που βάζουν μαύρο, το έχεις δει και καστανό και πίσω, έτσι, τα ξανθά που ακριβώς τα βάφουν έτσι κάποιες κυρίες. Να με. Εντάξει, Βεζέτα, εσύ θα μου βγάλεις τον εγκέφαλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, όχι, άστο, μπάστο μπροστά λίγο να κάνουμε ένα τέτοιο. Αυτό είναι hair contrast όμως, Εύκολη μεταμόρφωση. Είναι το μελαχρινό με το ξανθό και το μελαχρινό, το μαύρο μάλλον, με το ξανθό. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλει και την κίνηση. Ναι, άμα δεν κάνεις, παιδί μου, αυτό. Καλέ, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι να το κάνω το μακρύ μαλλί αν δεν κάνω έτσι. Τώρα. Κάνουν το βάρβαρο. Κάγκουρα, έχετε δει τους κάγκουρες που πάνω έχουν καρφάκια και πίσω μακριά μαλλιά. Α, αυτούς τους τύπους, τους τέτοιους. Ναι. Που κάνουν τα αέριο και... Ναι, ναι, κάγκουρες. Λοιπόν, Ελένη, ναι, έχεις φέρει και συνθετική τρίχα. Και τα συνθετικά. Οπότε, η συνθετική δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που λέμε θερμοκρασία ούτε πιστολάκι χρόνο, τίποτα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, το συγκεκριμένο συνθετικό, επειδή είναι συνθετικό με τάξη, mm-hmm, δέχεται θερμοκρασία έως 180 βαθμούς Κελσίου. Ah. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε και να το ισιώσουμε, mm-hmm, και να το ξανακάνουμε πιο σγουρό, mm-hmm, αρκεί τα ηλεκτρικά σίδερα που χρησιμοποιούμε να έχουν ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Α! Ah. Ναι, αμέ. Γιατί γελάς! Η κίνηση μου αρέσει. Μου κάνει. Πάω, ποια... Μα να σου πω κάτι. Ποιον μου θυμίζεις. Τον κάγκουρα. Όχι. Με το έτσι, με την κίνηση αυτή μου θυμίζεις τη χήνα. Α! Ξέρεις ποια. Α, ναι. Α! Τραβηγμένη χήνα, ποια είπαμε ότι είναι σε τραβηγμένη χήνα? Ο Τρίφωνας Σαμαράς. Λοιπόν, με αυτή την κίνηση. Ναι, με αυτή την κίνηση. Ναι, ο οποίος θα μιλάει κάνει συνέχεια έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε και μία συνθετική. Βεβαίως, πριν τρίχα δούμε τη συνθετική, την τρέσα, θα σας δείξω αλογουρά έτοιμη για να μπορείτε να αχ, αυτό θέλω. Δώστε μου αλογουρά. Πρώτα να... Ναι. Αυτό είναι η πιο εύκολη λύση. Ακριβώς, για να μπορούμε να έχουμε εύκολα και γρήγορα. Σε παρακαλώ, θέλω αλογουρά. Αγαπή μου, μα εννοείται για σένα. Πριν από αυτό, να σας δείξω ότι πώς χρησιμοποιείται. Ναι. Ένα χτενάκι το οποίο μπαίνει απάνω. Ωραία, μπορείς να έχεις εδώ. Σας παρακαλώ λίγο έτσι στο γενικό. Έλα, λέει, να μου κάνεις την εφαρμογή, μισό λεπτό. Δεν πειράζει, αφήσει το καλωδιάκι. Δεν πειράζει, είναι μια χαρά. Έλα, πάμε να μου κάνεις λίγο την εφαρμογή. Μπαίνει εδώ ψηλά. Ωραία. Γυρίζει γύρω-γύρω τα δύο ξυρματάκια για να έχει μεγαλύτερη στήριξη και να μην μας πέσει. Τι ωραία. Παιδιά, τι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Α, καλέ, έτσι σε χαμουράει. Και
Σαν χαμουράι είμαι. Σαν σαμουράι. Λέω κι εγώ. Δεν έχουμε ιδιαίτερη στήριξη για να βάλουμε μέσα το χτενάκι. Με ένα πιο πολύ μαλλί. Δεν έχεις ιδιαίτερη. Για μένα το λες. Άσε προφίλ, βρε Αλέξανδρε. Έχεις ουρά. Έχεις κοτσίδα, ουρά. Ελένη, αυτό είναι με 100% φυσική τρίχα, ε. Κοίτα. Όχι, αυτό είναι συνθετικό. Και αυτό είναι συνθετικό και φαίνεται έτσι. Ακριβώς, ναι. Παιδιά, είναι απίστευτο. Άστο λίγο. Δηλαδή, αν το συνθετικό της hair κοντά στην έτσι, φανταστείτε που εγώ το έπιανα και το είπα, γιατί δεν ήξερα πώς είναι το φυσικό. Ακριβώς. Αυτό σε όλα τα χρώματα, εσύ το δίνεις στο χρωματισμό που θα θέλει η πελάτησα. Όχι. Είναι συγκεκριμένες 10 αποχρώσεις. 10. Αν αυτή θέλει να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό, λίγο πιο ανοιχτό, λίγο πιο σκούρο, παίζει. Όχι, όχι. Σε αυτό δεν παίζει. Δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να κάνετε έτσι κανένα κόλπο, δηλαδή να ανακατέψεις δύο συνθετικά χρώματα. Όχι, να το κάνετε. Δυστυχώς. Τι είπες? Έρχεται. Μου μίλησες. Καλά, απίστευτο. Σαν νίτζα. Είδες. Το οποίο, επειδή ακριβώς έχει αυτά τα σειρματάκια, μπορεί να γίνει και κοτσάκι γύρω-γύρω. Κανονικά, επειδή βγαίνει σε δύο μήκη, αυτό είναι το κοντό του που είναι 45 εκατοστά, υπάρχει και το μακρύ, το οποίο είναι 60 εκατοστά. Πάλι σύνθετο, έτσι. Πάλι σύνθετο. Καλά, ναι. Φοβερό. Αυτό ντάνα, δηλαδή το βάζεις και πας για γάμο. Ναι, περίμενε λίγο. Πω. Θα πάω στην Ελένη να μου κάνει την εφαρμογή. Να κάτσω δίπλα της. Παρακαλώ. Για να με δει ζέτα από μακριά πώς φαίνομαι. Γιατί μαλλί μακρύ δεν πρόκειται ποτέ να έχω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά να δεις πώς μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος. Γιατί γελάς, βρε παιδί μου. Συγγνώμη, βρε παιδιά, πες το ότι ήμουν να μεταλλάσσει μακρύ μαλλί. Α, καλά, Να σου πω, σε θέλω από εδώ που είναι λίγο πιο φωτισμένο. Για έλα λίγο από εδώ. Μισό λεπτό. Έτσι, η κίνηση, μην ξεχνάμε την κίνηση. Μισό λεπτό. Καλά, Αλέξανδρε, εγώ λέω να τη βγάλουμε και φωτό, να σε βγάλω, να την δημοσιεύσω στο Facebook. Ε. Α, καλά. Η αίσθηση όμως, παιδί μου, της μπούκλας, εγώ μέχρι τώρα από τις γυναίκες που τσέπιανα από τα μαλλιά, το καταλάβαινα. Αλλά τώρα επειδή είναι σαν αντικά μου. Δηλαδή, αυτό που κάνετε καμιά φορά κάθος μου και λες, μου πιάνεις λίγο. Αυτό δεν κάνετε. Για να αισθανθείτε ότι έχετε μαλλιά. Ακριβώς. Το οποίο τύπο θέλω να πω, επειδή έκανες έτσι αυτή την κίνηση. Είναι πολύ φυσικό. Πολύ θέλω ωραία, να πω λίγο κάτι. Ελαστικότητα. Ναι, είναι. Η ελαστικότητα. Δηλαδή, κοίτα, ας πούμε σου μιλάω. Αυτό κοίτα. Που κάνει είναι φυσικότητα. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο λέγεται bounce, το οποίο στα αγγλικά σημαίνει χοροπηδό. Οπότε, επειδή έχει την κίνηση της αναπήδησης, εξού λέγεται και bounce. Καλά, πάντως, παιδιά. Πολύ bounce. Και αυτό που κάνετε καμιά φορά, δηλαδή που σκύβετε και κάνετε αυτά, κοίτα τη φυσικότητα που έχει. Ναι. Ε? Μιλάμε, έχει τέτοια αναπήδηση. Ναι. Φοβερό. Πολύ ωραίο μαλλί. Και αυτό, ας πούμε, να πούμε ότι μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υπεύθυνη της εταιρείας, την Ελένη Μάρα που έχουμε εδώ κοντά μας, αλλά και βεβαίως σε χοντρική λιανική γενικότερα συνεργασία σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Και την Κύπρο, που ήδη θα μπείτε σε πολλά επιλεγμένα κομμωτήρια τα προϊόντα τους. Θέλω να μου πεις λίγο κάτι. Όλες αυτές οι αλλαγές, οι γρήγορες αλλαγές των μαλλιών, είναι νομίζω και οι πιο οικονομικές και πιο καλές για να μην ταλαιπωρείτε τα δικά μας μαλλιά συνέχεια. Ακριβώς. Διότι αυτό, το λίγο μπουκλέ που λέμε, πώς το λέτε, το ψαλίδι, όταν πηγαίνεις το κάνεις κάθε εβδομάδα στο κομμωτήριο, ακόμα και όσο καλό μαλλί να έχεις, το ταλαιπωρείς την τρίχα και την καίς κάποια στιγμή. Οπότε τα έχεις ένα ίσιο ή ένα μπουκλέ έτσι λίγο σπαστό το φυσικό σου, παίρνεις και αυτό, το φοράς, βγαίνεις Σαββατοκύριακα που θες να είσαι λίγο πιο ντάν, ας πούμε, και τις καθημερινές δεν το έχεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη λύση για μια γυναίκα η οποία ίσως δεν έχει χρόνο να φτιάξει τα μαλλιά της. Για μια γυναίκα της οποίας δεν μακραίνουν τα μαλλιά της. Και εφόσον υπάρχουν και πολύ προσιτές τιμές στα σύνθετα, δεν είναι ανάγκη να βάλει κάτι ακριβό και μόνιμο. Μπορεί να πάρει 2-3 είδη από τα σύνθετα και να βγαίνει και με διαφορετικά. Ακριβώς. Κεφάλια κάθε φορά. Ακριβώς. Κεφάλαια. Λεγνέα ύδρα. Λεγνέα ύδρα, καλέ, τι να κάνει στη γυναίκα. Πώς να το πω. Με διαφορετικό look.